Ονειρούπολη 2013-2014, μαζί μας απόψε μια ερμηνεύτρια η οποία έλαμψε τη δεκαετία του 90 με πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό της. Η Μαντώ είναι κοντά μας. Καλώς ήρθατε στην πόλη μας καταρχάς. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι που σας βρίσκω καλά και διάθετους και χαμογελαστούς όλους. Μαντώ, μου έριξε πρώτη φορά στην Δράμα. Όχι, έχω ξανάρθει στο παρελθόν, όχι για δουλειά βέβαια, για βόλτα. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η Βόρεια Ελλάδα γενικά. Αλλά για δουλειά νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά, αν θυμάμαι καλά. Ενθουσιασμένη που απόψε καλείσαι να ανέβεις στην κεντρική σκηνή της Ονειρούπολης και να μαγέψεις το κοινό της Ονειρούπολης. Ναι, αναμφισβήτητα. Το περιμένω πώς και πώς. Θα ήθελα να μάθω τώρα, τα τελευταία χρόνια μας έχεις λείψει λίγο δισκογραφικά. Βέβαια, μας παρουσιάζεις κάποια τραγούδια. Αν έχεις σήμερα να μας παρουσιάσεις κάτι ξεχωριστό. Θα παρουσιάσω τις μεγαλύτερες επιτυχίες μου, αρκετό ξένο ρεπερτόριο, κάποια χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Ετοιμάζω και το καινούργιο μου CD αυτές τις μέρες. Θα είναι έτοιμο μάλλον είναι Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Θα κυκλοφορήσει δηλαδή μέχρι σας το 2014. Κάνω και αρκετά live τα τελευταία 2-3 χρόνια. Είμαι σε μία πορεία έτσι ενεργή, θα έλεγα. Μα τότε δεν ξέρω αν πρόλαβες να γυρίσεις καθόλου να δεις την Ονειρούπολη. Συνεχίζει για 10 χρόνια. Όχι, τώρα θα τη δω. Και εφόσον έχουμε μπει σε ένα γιορτινό κλίμα για τα καλά, θα ήθελα να σε ρωτήσω, αν τώρα ερχόταν μπροστά σου ο Άι Βασίλης και σου ζητούσε ένα δώρο, τι θα ζητούσες? Θα ζητούσα να είναι τα παιδιά μου υγιή και χαρούμενα και ευτυχισμένα. Σημαντικό. Τίποτα άλλο. Αυτό. Είσαι μια ερμηνεύτρια που έχει πειραματιστεί με πολλά είδη μουσικής. Θέλω να μου πεις ποιο πιστεύεις ότι είναι πιο κοντά σε σένα. Οτιδήποτε είναι στο βαθμό που θέλω εγώ, στο βαθμό δυσκολίας και στο βαθμό της ποιότητας που θέλω εγώ. Δεν περιορίζομαι στα είδη, δεν μου αρέσουν τα μπέλες, εγώ είμαι αυτό, δεν είμαι εκείνο, δεν είμαι το άλλο. Έχω περάσει από όλα τα είδη της μουσικής και πιστεύω ότι αυτό εκπαιδεύει πολύ καλύτερα και τη φωνή. Θα ήθελα όμως ότι κάνω να είναι πολύ προσεγμένο. Θα ήθελα να σε ρωτήσω για το καινούργιο άλμπουμ που μας είπες πιο πριν. Ναι. Θα συναντήσουμε ελληνικό στίχο, ξένο στίχο, κάτι και από τα δύο. Ελληνικό στίχο στην παρούσα φάση. Μπορεί να βγάλουμε και κάτι σε ξένο, θα δούμε. Ωραία. Προς το παρόν ελληνικό. Να το περιμένουμε σύντομα. Νομίζω ότι μέσα στο 2014 θα είναι έτοιμο. Θα ήθελα έτσι να μου πεις τι έφυγε για το 2014 για όλους αυτούς που μας παρακολουθούν. Λοιπόν, εύχομαι για το 2014 να είναι μια τυχερή χρονιά και καλή χρονιά για όλους. Εύχομαι να μπορέσουν να επιληθούν κάποια από τα χιλιάδες προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή, σαν χώρα και σαν άνθρωποι, αν γίνεται αυτό, αν είναι εφικτό. Καλή πρόοδο στα παιδιά μας και να ζήσει η Δράμα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.